Κύριε το ΚΚΕ, καταψηφίζει στο πρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών συνολικά την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης καταψηφίζει και εκείνα τα κόμματα όπως τον ΣΥΡΙΖΑ που προσχεδίασε το έγκλημα σε βάρος της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, το οποίο ολοκληρώνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον πτωχευτικό κώδικα. Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα που ζουν εξαιτίας της πολιτικής σας σε ένα πέλαγος προβλημάτων και αδιεξόδων, δεν μπορεί να εμπιστεύονται τις κυβερνήσεις που εμπιστεύονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Τώρα τη Νέα Δημοκρατία, πριν το ΣΥΡΙΖΑ, πιο μπροστά το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ ή και όλους μαζί. Με τις όποιες διαφορές οι πολιτικές σας συναντιούνται στην ενιαία στρατηγική σας τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτό υπηρετεί και αυτό το νομοσχέδιο για τις αλλαγές του πτωχευτικού κώδικα. Έρχεται να αρπάξει ό,τι έχει απομείνει, κινητή και ακίνητη περιουσία, σπίτια, γη, μηχανήματα και άλλα, από όσους βρέθηκαν και συνεχίζουν να βρίσκονται εξαιτίας της ανατροπής που επέφερε στη ζωή τους η πολιτική όλων σας, σε αδυναμία να πληρώσουν το δάνειό τους, τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αυτοαπασχολουμένων, των αγροτών και των υπολείπων. Αυτό που το αφήνεται είναι το ελάχιστο εισόδημα επιβίωσης των 600 ευρώ. Συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα τον αγώνα για την αποτροπή των πληστηριασμών των κατασχέσεων, και τώρα αρπάζεται ό,τι έχει απομείνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υποβαθμίσει τις απαιτήσεις των εργαζομένων στην πτωχευτική διαδικασία. Η Νέα Δημοκρατία με το νομοσχέδιο σε περίπτωση πτώχευσης προβλέπει αυτοδίκαια να λύνονται οι συμβάσεις των εργαζομένων, να απολύονται μαζικά χωρίς αποζημίωση. Στόχος η παράδοση καθαρών των επιχειρήσεων, στρατηγικής σημασίας στους επιχειρηματικούς ομίλους, η διευκόλυνση των επιχειρηματιών να υλοποιούν τους όποιους σχεδιασμούς, όπως και την πτώχευση, χωρίς καμία επιβάρυνση. Γέννημα της ίδιας πολιτικής είναι οι απολύσεις, η ανεργία, η σφαγή των μισθών και των συντάξεων, η φορολογία και τα αβάσταχτα χαράτσια. Η φτώχεια και η εξαθλίωση εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος των εργατικών λαϊκών οικογενειών για να ανακάμψει η καπιταλιστική οικονομία. Δεν υπάρχει, κύριε, πτυχή της ζωής του λαού μας που να μένει εκτός της αντιλαϊκής επίθεσης. Ξεκινώντας από την πανδημία, η κυβέρνηση κάνει τις επιλογές που υποδεικνύουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι η επιστημονική κοινότητα. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα προσαρμόζονται στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, με το πιο κρίσιμο αυτό της απόστασης, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, να μην υλοποιείται με απέτηση των επιχειρηματικών ομίλων. Και οι εργαζόμενοι, είτε στους χώρους δουλειάς, είτε της εκπαίδευσης, είτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να είναι εκτεθειμένοι στον κορονοϊό. Η μεγάλη έλλειψη σε ΜΕΘ, η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής που διατήρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, η μετατροπή κλινικών και νοσοκομείων σε υποδοχής ασθενών μόνο COVID, δεν είναι αποτέλεσμα λαθεμένης πολιτικής αδράνειας, αλλά επιλογή για να ενισχυθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι της υγείας. Γι' αυτό η δαπάνη για ΜΕΘ στους ιδιώτες από τα 800 ευρώ πήγε στα 1.600. Γι' αυτό και οι ασθενείς με άλλες παθήσεις που δεν μπορούν να νοσηθούν σε δημόσια νοσοκομεία που χαρακτηρίζονται νοσοκομεία COVID, γίνονται αναγκαστικά πελάτες στα ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές. Η ευθύνη της μεγάλης διασποράς του ιού, της αύξησης των διασυλλομένων και των θανάτων, ανήκει στην κυβέρνηση. Γιατί άραγε πρέπει να σε εμπιστευτεί η πλειοψηφία του λαού που κινδυνεύει ακόμα και η ζωή του? Η στάση της κυβέρνησης στην παιδεία είναι επίσης χαρακτηριστική. Αντιμετώπισε τους αγώνες των μαθητών για την υγεία και την ασφάλεια τη δική τους και των γονιών τους με τρομοκρατία και καταστολή, αρνούμενη να πάρει τα στοιχειώδη μέτρα για πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, καθαριότητας, εκπαιδευτικών, ζητήματα που με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισε και ο ΣΥΡΙΖΑ για μείωση στους 15 μαθητές στην τάξη.
Γιατί άραγε πρέπει να σας εμπιστευτούν οι γονείς, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί που κινδυνεύουν? Στην προστασία των ανέργων, η στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όπως και του ΣΥΡΙΖΑ είναι χαρακτηριστική. Αξιοποίησαν τον εφιάλτη των εργατικών οικογενειών της ανεργίας για να μεταφέρουν τζάμπα πόλικο χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους με το επιχείρημα της στήριξης της απασχόλησης και όχι της ανεργίας. Αποτέλεσμα σε αυτές τις συνθήκες αυξημένης ανεργίας, 1.030.500 εγγεγραμμένοι άνεργοι, μόνο το 16% να επιδοτείται με ένα επίδομα ντροπής και για μικρό διάστημα και ένας μικρός αριθμός μακροχρόνια ανέργων να κάνει χρήση των προγραμμάτων απασχόλησης με αμοιβή ντροπή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την έφτασε στα 200 ευρώ το μήνα. Ναι, κύριε Σταϊκούρα, 200 ευρώ το μήνα δίνεται με τα προγράμματα στους μακροχρόνιους ανέργους που δουλεύουν στους εργοδότες. Οι εργαζόμενοι βιώνουν όλες τις ανατροπές που αξιώνουν το κεφάλαιο και όλοι εσείς υλοποιήσατε. Με εργασία όταν και όσο έχει ανάγκη ο εργοδότης και με μισθό όταν και όσο θέλει. Η απλήρωτη εργασία είναι χαρακτηριστικό όλων όσων λέμε. Οι μισθοί των εργαζομένων και οι συντάξεις έχουν μειωθεί μέχρι και 50%. Το 8ωρο, η σταθερή δουλειά με συγκροτημένα δικαιώματα, οι συλλογικές συμβάσεις, η κοινωνική ασφάλιση, οι συνεργασίες ελευθερίες και οι δικαιώματα έχουν ανατροπή από όλους σας. Οι νόμοι που έχουν πάρει και ονόματα υπουργών, όπως νόμος Λομβέρδου, Κουτρουμάνη, Βρούτσου, Αξιόγλου, Κουατρούγκαλου και πάλι Βρούτσι, υλοποίησαν απαιτήσεις του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών οργανώσεων για κατάργηση όλων όσων εμποδίζουν την καπιταλιστική ανάπτυξη και κερδοφορία. Δώσατε εξετάσεις όλοι σας στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης. Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον, καταργώντας τον όποιο κοινωνικό της χαρακτήρα. Ο στόχος σας η μετατροπή της ασφάλισης από κοινωνική σε ατομική ευθύνη. Η αύξηση των οριών ηλικίας και η μειώση των συντάξεων είναι έργο όλων σας. Το μοντέλο Πινοσέτ που θέλει το κεφάλαιο υλοποιείται βήμα το βήμα από όλους σας. Η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει να ολοκληρώσει το έγκλημα με βάση την πρόταση Πισαρίδη για πλήρη ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο. Όλα αυτά συνοδεύτηκαν από την περιστολή των όποιων συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν κάτω από άλλες συνθήκες και άλλο σχετισμό δυνάμεων. Η Νέα Δημοκρατία που καυχαίται ότι αυτή είναι γνήσιος εκπρόσωπος του κεφαλαίου, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ να παρεμβαίνει στις οργανώσεις των εργαζομένων, στη ζωντανή λειτουργία των συνδικάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού συνέχισε την κατάργηση της διαπραγμάτευσης του κατώτερου μισθού, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία, θέσπισε μέτρα που ουσιαστικά καταργούν το δικαίωμα της απεργίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία, με απαγορευτικές πλειοψηφίες για να είναι νόμιμες οι αγωνιστικές αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αν τώρα είχαμε 90% παράνομες της απεργίας από τα δικαστήρια, τώρα ουσιαστικά καταργούνται με αυτό το πλαίσιο. Η Νέα Δημοκρατία τώρα ετοιμάζει το νέο συνδικαλιστικό νόμο, που σύμφωνα με τις διαρροές που κάνει η συνδικαλιστική δράση θα είναι ουσιαστικά ιδιώνυμο αδίκημα και θα διώκεται ποινικά. Η ιστορία του ταξικού κινήματος διδάσκει ότι ποτέ και κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την ταξική πάλη. Η φτώχεια και η εξαθλίωση είναι έργο όλων σας, όπως και ο αμύθιτος πλούτος που συγκεντρώνεται σε μια χούφτα κεφαλαιοκρατών. Σε αυτή τη βαρβαρότητα, σε αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, που το μόνο που μπορεί να δώσει είναι πείνα, πόνος και αίμα από την εμπλοκή στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, οι εργαζόμενοι και ο λαός χρειάζεται να απαντήσει με σκληρούς μαζικούς αγώνες για τη διεκδίκηση των δικών τους αναγκών. Να απαντήσει με ισχυρή συμμαχία και αγώνα για τη ρήξη και την ανατροπή αυτή τη μορφή οργάνωση, τον καπιταλισμό, να φτιάξει τη νέα κοινωνία τη ευημερία για όλου τον σοσιαλισμό. Έχει τη δύναμη. Πρέπει αυτή να εμπιστευτεί και να γυρίσει την πλάτη σε όλου αυτού που τον θέλουν γρανάζι μια μηχανή που παράγει πλούτο, σκυφτό, φτωχό, πεινασμένο και στερημένο. Με εμπιστοσύνη να συμπορευτούν με το ΚΚΕ για να οικοδομήσουν τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία για την εργατική εξουσία. Ευχαριστώ.